Αγαπητές κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα 5 διμερή επιμελητήρια τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση και επίσης να τους συγχαρώ για την εξαιρετική πρωτοβουλία, αλλά επίσης για το εξαιρετικό παράδειγμα συνένεσης που τόσο χρειαζόμαστε αυτές τις μέρες. Είμαι στην ευχάριστη θέση για τα επόμενα λεπτά να σας μεταφέρω την εμπειρία μου την εμπειρία της TUI ως εκπρόσωπος της TUI Ανατολικής Μεσογείου αλλά και ως Έλληνας. Γιατί έχουμε βάλει κάποια στοιχήματα για την Ελλάδα και έχουμε βάλει και ένα συγκεκριμένο στοίχημα και για τη Χαλκιδική. Λοιπόν, να πω 2-3 πράγματα για το group. Νομίζω τα είπε όλα η κυρία Μπίδιου, αλλά θα πω και εγώ μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η TUI είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός οργανισμός στον κόσμο. Έχει ένα τζίρο περίπου 20 δισεκατομμύρια. Εξυπηρετεί πάνω από 30 εκατομμύρια πελάτες από 31 χώρες προέλευσης σε περίπου 180 προορισμούς. Έχει το δικό της αεροπορικό στόλο, 13 κουρασγερόπλια και περίπου 1.800 retail καταστήματα. Είμαστε ο μεγαλύτερος αλλά και ο μόνος καθετοποιημένος τουριστικός οργανισμός. Δηλαδή, προσφέρουμε υπηρεσίες σε όλο το φάσμα και τα στάδια της ταξιδιωτικής εμπειρίας και αυτό είναι το κεντρικό σημείο διαφοροποίησής μας. Ο χώρος που εκπροσωπώ, το business unit που εκπροσωπώ, είναι η TUI Destination Service. Η TUI Destination Service είναι το business unit το οποίο έχει την ευθύνη, τη συνολική ευθύνη από την ώρα που έρχεται ο πελάτης στο αεροδρόμιο, στον προορισμό, μέχρι τη στιγμή που φεύγει. Έχουμε περίπου 6.500 συναδέλφους στον κόσμο, εξυπηρετούμε 11,2 εκατομμύρια πελάτες σε 109 προορισμούς. Δεν θα αναφέρω πάλι όλες τις χώρες, τις είπε η κυρία Μπίδιου, είμαι υπεύθυνος για την Ανατολική Μεσόγειο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ως υπεύθυνη χώρα, ως τα headquarters για την Ανατολική Μεσόγειο. Απλά πρέπει να το αξιοποιήσουμε την κατάλληλη στιγμή. Γιατί η TUI Destination Services είναι τόσο σημαντική για την ταξιδιωτική εμπειρία του πελάτη? Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να το ξέρετε, ίσως και να μην το ξέρετε. Βλέπετε τις τέσσερες φάσεις, τα τέσσερα στάδια της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Το 45% των κριτηρίων για να προτείνει κάποιος ένα προορισμό, αυτό λέγεται Net Promoter Score, και είναι τη βασική μέτρηση ικανοποίησης του πελάτη. Βρίσκεται στο στάδιο που ο πελάτης είναι στον προορισμό. Άρα, εάν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, όχι μόνο του, ή αναφέρομαι γενικότερα ως άνθρωποι του τουρισμού, τότε ο πελάτης είναι ευχαριστημένος, θα ξανάρθει και θα προτείνει και σε άλλους πελάτες, συνεργάτες, φίλους, μέλη της οικογένειας, να έρθουν σε αυτόν τον προορισμό. Άρα είναι πολύ σημαντική η δουλειά που γίνεται σε αυτό το στάδιο που λέγεται on holiday. Το πλαίσιο που έχουμε και οι πυλώνες, το πλαίσιο εξυπηρέτησης και οι πυλώνες εξυπηρέτησης που έχουμε είναι πάρα πολύ απλό. Η δουλειά μας είναι να δημιουργούμε χαμόγελα και οι τέσσερις βασικοί πυλώνες είναι ότι εξυπηρετούμε από την καρδιά μας, δηλαδή θέλουμε ανθρώπους που να είναι αυθεντικοί και ξέρουν ότι εξυπηρετούν ανθρώπους που δουλεύουν ένα ολόκληρο χρόνο για να πάνε διακοπές 10 ημέρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην εκπαίδευσή μας. Λύνουμε τα προβλήματα εκείνη τη στιγμή που δημιουργούνται. Φυσικά κάνουμε πώληση, αλλά την κάνουμε πώληση χωρίς ο πελάτης να αισθάνεται ότι αγοράζει κάτι, αλλά να αισθάνεται ότι αυτή τη στιγμή έχει εμπειρία, παίρνει μια νέα εμπειρία, αυθεντική εμπειρία από τον προορισμό. Και επίσης κάτι πολύ σημαντικό για μας. Θέλουμε να είμαστε πάντα αποτελεσματικοί και δίνουμε μεγάλη έμφαση στον τομέα ασφάλεια και στην προστασία των πελατών μας, αλλά και των συναδέλφων μας. Η διαφοροποίηση είναι σημαντικό κεντρικό σημείο της στρατηγικής μας, είτε σημαίνει εκδρομικές εμπειρίες, είτε σημαίνει ξενοδοχεία. Διαφοροποίηση σημαίνει ότι βάζεις ένα στοιχείο μέσα στην εκδρομική σου εμπειρία, και εδώ έχω ένα παράδειγμα για την Κεφαλονιά, το οποίο έχει να κάνει με την αυθεντικότητα και είναι κάτι που δεν κάνει κάποιος άλλος. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή στην Κεφαλονιά, π.χ., οι πελάτες μας βρίσκονται ως
αν θέλετε, τους φέρνουμε μέσα στην τοπική κοινωνία και μπορούν να μάθουν πώς φτιάχνουν ελληνικό καφέ ή να γευτούν τα τοπικά προϊόντα, οπότε κάνουν κάτι που ίσως να μην είχαν φανταστεί ότι θα το κάνουν. Και αυτό είναι ένα σημείο διαφοροποίησης και επίσης τονίζει το θέμα αυθεντικότητα στην υπηρεσία που προσφέρεις. Τα ξενοδοχεία όμως επί το πλείστον είναι ξενοδοχεία με θεματικό χαρακτήρα. Δηλαδή πλέον δεν συνεργαζόμαστε ή συνεργαζόμαστε με πολύ λίγα ξενοδοχεία που δεν έχουν κάποιο θεματικό χαρακτήρα ή που δεν ανταποκρίνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες, σε πελάτες με συγκεκριμένες προτιμήσεις. Δηλαδή έχουμε ξενοδοχεία τα οποία απευθύνονται σε οικογένειες, έχουμε ξενοδοχεία τα οποία απευθύνονται σε ζευγάρια, έχουμε ξενοδοχεία σε πελάτες που τους ενδιαφέρει η ευεξία ή το περιβάλλον ή τα sports. Και αυτό είναι φυσικά και το μέλλον και είναι και η συνταγή επιτυχίας της TUI αυτή τη στιγμή. Τα brands είναι αυτά, δεν θα τα αναφέρω αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά είναι τα κύρια brands. Έχουμε 4 brands και 3 hotel concepts. Θέλω να κλείσω με το θέμα ασφάλεια. Το θέμα ασφάλεια για μας έχει στρατηγική σημασία και είναι ένα σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής μας ικανότητας. Είχαμε 2 μεγάλες προκλήσεις πέρσι, για τις οποίες έχω προσωπική εμπειρία. Η πρώτη πρόκληση ήταν στην Ελλάδα. Όταν γινόντουσαν όλα αυτά που γινόντουσαν πέρσι, εμείς είχαμε κάθε μέρα σε 17 προορισμούς 200.000 πελάτες. Το μόνο που θέλω να πω, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, κανένας από τους πελάτες μας δεν είχε κανένα παράπονο. Ο λόγος ήταν ότι κάθε μέρα είχαμε περίπου 800 άτομα οι οποίοι ήταν δίπλα στον πελάτη και απαντούσαν κάθε ερώτηση. Πέρα φυσικά από τη συνεργασία που είχαμε με το Υπουργείο, με τους Δήμους, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό να συνδυόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν είχαν παράπονα, αλλά δώσανε και πάρα πολύ θετικό feedback γενικότερα για την εμπειρία που είχαν στην Ελλάδα. Το ίδιο και στην Αίγυπτο, μετά τα γεγονότα στο Sharm el-Sheikh, εκεί υπήρχε ένας περιορισμός στις πτήσεις από την αγγλική κυβέρνηση. Όλοι αυτοί οι πελάτες έπρεπε να φύγουν, περίπου 16.000 πελάτες, μέσα σε 4 εβδομάδες, χωρίς τις βαλίτσες τους, να επιστρέψουν στην Αγγλία. Και εκεί δεν είχαμε κανένα παράπονο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε δίπλα στον πελάτη όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά και αυτό το καταφέραμε φυσικά όλοι μαζί. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ευχηθώ μια πάρα πολύ καλή σεζόν χωρίς να έχουμε κάποια απρόοπτα γεγονότα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.